με μια μεγαλειώδη πορεία, τη μεγαλύτερη των τελευταίων ετών στην πόλη του Βόλου, όπου σύμφωνα με εκτιμήσεις ξεπέρασε τις 10.000 συμμετεχόντων, απάντησαν οι πολίτες του Βόλου και οι φορείς στα μέτρα της κυβέρνησης και στην πολιτική των χαρατσιών που ακολουθείται τους τελευταίους μήνες. Με τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις, η πρώτη και μεγαλύτερη αποτελούμενη από το Εργατικό Κέντρο και την ΑΔΔΗ, η δεύτερη από το ΠΑΜΕ και η τρίτη από παρατάξεις της αριστεράς και φοιτητές, ο Βόλος έδωσε το δυναμικό παρόν στις διαδηλώσεις που έγιναν σήμερα σε όλη τη χώρα. Η πρώτη και μεγαλύτερη πορεία κατέληξε στην παραλία του Βόλου, όπου έγινε συμβολική κατάληψη του κτηρίου της Τραπέζης της Ελλάδος. Στο σύνολό τους, οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων δηλώνουν ικανοποιημένοι από την απεργία, η οποία, όπως λένε, έφτασε κοντά στο 100%. Σήμερα φαίνεται ότι τελικά στη Μαγνησία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δώσαν ένα βροντερό παρόν. Είχαν συμμετοχή σχεδόν 100, άγγιξε το 100. Είχαμε μια μεγαλειώδη πορεία σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο, με την ΑΔΔΗ, με την ΓΕΣΕΕ, με την ΓΕΣΕΒΕ, με την ΙΣΕΕ. Και πιστεύουμε ότι τελικά αυτό δεν φτάνει. Χρειάζεται να δούμε και συνέχιση, προκειμένου να υπάρξει τουλάχιστον η ανατροπή των μέτρων. Εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι τη δική συνάντηση. Εμείς το μόνο που σας στόχοβάζουμε είναι η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και τίποτα παραπάνω. Γι' αυτό το λόγο και θα αγωνιστούμε. Αδυνατούμε πλέον να πληρώνουμε τις υποχρεώσεις της τράπεζας, αδυνατούμε να πληρώνουμε τα ταμεία, αδυνατούμε να πληρώνουμε όλες τις υποχρεώσεις που έχουμε, τις λειτουργικές μας, και οι υπόλοιποι να ζουν με τα κλεμμένα χρήματα. Εμείς λοιπόν λέμε ένα βροντερό όχι και δίνουμε το μήνυμα σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω ότι οι μικρομεσαίοι σήμερα, σε συνεργασία με τους εργαζομένους συνταξιούχους και όλους τους υπόλοιπους, φορείς δώσαν ένα βροντερό παρόν. Πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Συνδικάτο Χερσαίας Μεταφοράς, οι οποίοι φέραν τους τράκτορες. Πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα ταξί. Πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους με τα χωματουργικά μηχανήματα, όπου αφιέρωσαν αρκετές ώρες μέσα στην πόλη προκειμένου να έχουμε αυτό το μαζικό αποτέλεσμα. Οι Ομοσπονδίες, ο Εμπορικός Σύλλογος και 44 πρωτοβάθμια σωματεία, μαζί με τη συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο και την ΑΔΔΗ, συνδιοργάνωσαν αυτή σήμερα την επιτυχημένη πανμαγνησιακή 24ωρη πανελλαδική απεργία. Εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από όλους τους επαγγελματίες. Θα έλεγα ότι κάνοντας μια βόλτα στην αγορά του Βόλου δεν έμειναν κανένα κατάστημα ανοιχτό. Είδα πραγματικά παλμό και ένταση. Και το μεγαλύτερο πλήθος που έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Δυστυχώς όλος ο κόσμος βρίσκεται σε μια κατάσταση πανικού και το κατάλαβε και βγήκε να διαδηλώσει. Μήπως καταφέρει και έρθει οποιαδήποτε διαφοροποίηση σε όλο αυτό το τσουνάμι, θα έλεγα, καθημερινά που του επιτίθεται από πλευράς της πολιτείας. Πρωτοφανής η σημερινή κινητοποίηση όλων των σωματείων, των φορέων και των συνδικαλιστικών οργάνων και με τη συμμετοχή του Μητρίου Μαγνησίας. Εγώ είμαι από το 1969 στο συνδικαλιστικό χώρο των μικρομεσαίων. Για πρώτη φορά έχω δει τέτοια μεγάλη κινητοποίηση. Έβγε στους διοργανωτές και εύχομαι να υπάρχει ένα θετικό αποτέλεσμα για να μπορέσει αυτός ο τόπος να ξαναζήσει πάλι όπως ζούσε. Δηλαδή καλές μέρες. Είμαστε ικανοποιημένοι όλοι οι φορείς και εγώ σαν ΑΔΔΗ και από τη συμμετοχή των συναδέλφων μου. Καιρός ήταν κάποια στιγμή οι συνάδελφοι να καταλάβουν και οι εργαζόμενοι γενικότερα και οι επαγγελματίες ότι αυτή η λέλαπα και αυτό το μνημόνιο αφορά όλο τον κόσμο, όλη την κοινωνία. Ζητάμε από την κυβέρνηση να αλλάξει πολιτική, γιατί πραγματικά ο κόσμος δεν έχει άλλες αντοχές. Εξαντλήθηκαν όλα, ούτε οικονομικά παραπάνω του περισσεύουν για να δώσει, αλλά και δεν βλέπει προοπτική με αυτή την πολιτική. Δεν βλέπει ανάπτυξη. Και αυτό που πρέπει αυτή τη στιγμή εμείς να δούμε και για να δώσουμε ένα μέλλον για τα παιδιά μας, να σκεφτούμε ότι πώς η χώρα θα προχωρήσει από τώρα και μπρος. Να το δούνε καλύτερα, να δούνε ότι ο κόσμος δεν αντέχει. Και αυτές οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν. Αντιπροσωπείες του Εργατικού Κέντρου Βόλου και του Εμπορικού Συλλόγου απέκλεισαν πολυκαταστήματα που επιχείρησαν να σπάσουν την απεργία και να λειτουργήσουν κανονικά. Από τις 10.30 το πρωί βρέθηκαν έξω από το πολυκατάστημα Τζάμπο και απέκλεισαν την είσοδό του και παρέμειναν εκεί για αρκετές ώρες, αποτρέποντας το κατάστημα να λειτουργήσει κανονικά.
Σήμερα μίλησε όλος ο εργατικός κόσμος, ο εμπορικός, οι υπογειμιοτέχνες, βγήκαν όλοι στους δρόμους. Μιλάμε για μια συμμετοχή 100%. Και σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε εδώ στο πολύκεντρο και έξω από το Τζάμπο και το Πράκτικο, διότι πρέπει και αυτοί να είναι κλειστοί. Και το έχουμε κατορθώσει. Αυτή τη στιγμή, κανένας εργαζόμενος δεν εργάζεται εδώ. Και η συμμετοχή μπορεί να πούμε ότι πραγματικά άγγιξε το 100%. Τι ακριβώς συνέβη στο συγκεκριμένο πολυκατάστημα? Με την επιβολή κάποιων διευθυντάδων προσπαθήσαν να έχουν το προσωπικό και να δουλεύει και να μην τους δοθεί η δυνατότητα της απεργίας. Γι' αυτό και βρισκόμαστε σήμερα εδώ, για να μπορέσουμε να δώσουμε το δικαίωμα στον εργαζόμενο να απεργήσει και αυτός, να καταγγείλει αυτά τα μέτρα τα οποία δεν πρέπει να περάσουν σε καμία περίπτωση. Το κατάστημα λειτουργεί αυτή τη στιγμή? Κανένας δεν μπαίνει μέσα, κανένας δεν πουλάει το κατάστημα τίποτα και κανένας δεν εργάζεται. Έχετε προγραμματίσει περαιτέρω κινητοποιήσεις? Αυτή τη στιγμή, όπου βρίσκουμε χώρους ανοιχτούς, πηγαίναμε στους χώρους και παρεμβαίναμε, διότι πρέπει και να δοθεί δυνατότητα πάλι στους εργαζόμενους να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Φυσικά και είμαι ικανοποιημένος, γιατί όλη η αγορά σήμερα μίλησε, έκλεισε τα μαγαζιά. Πέρα από κάποιες εξαιρέσεις στα πολυκαταστήματα τα οποία θέλαν να ανοίξουν και τα κλείσαμε εμείς, τα πολυκαταστήματα έτσι κι αλλιώς δεν έχουν πρόβλημα, δεν καταλαβαίνουν την κρίση. Δεν μας στηρίζανε σε αυτόν τον αγώνα, αλλά το 100% της εμπορικής αγοράς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είπε όχι σήμερα, κατέβασε τα ρολά για μία μέρα για να μην ρίξετε και πάντα. Στη διάρκεια της μεγάλης κινητοποίησης σήμερα, μέλη του Σωματείου Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης αλλά και μέλη του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί έκαναν πορεία με τα φορτηγά τους και τα ταξί τους στο κέντρο της πόλης, κορνάροντας και ανεμίζοντας ελληνικές και μαύρες σημαίες. Μετά το πέρας και της τελευταίας πορείας, αντιεξουσιαστές έριξαν πέτρες κατά του γραφείου της Αντιπροέδρου της Βουλής κυρίας Ροδούλα Ζήση, ενώ στη συνέχεια κινήθηκαν προς το αστυνομικό τμήμα Βόλου, κοντά στον Άγιο Νικόλαο, όπου και εκεί έκαψαν δύο κάδους και έριξαν πέτρες. Και στις δύο περιπτώσεις οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με δακρυγόνα. Επιθέσεις δέχτηκαν και υποκαταστήματα τραπεζών στην οδό Ιάσονος, όπου αντιεξουσιαστές έσπασαν κάμερες παρακολούθησης και μηχανήματα ανάληψης, ενώ έγραψαν και αντιμνημονιακά συνθήματα στους τοίχους και τα ρολά των καταστημάτων.